Λαβένια. Η αιγαιοπελαγίδικη πίτσα. Υλικά για τη ζύμη. Μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 250 περίπου ml χλιαρό νερό. 8 γραμμάρια ξηρή μαγιά. Ένα φακελάκι. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για τη γέμιση. 2 μεγάλες, ώριμες, αλλά σφιχτές ντομάτες. Ένα ξερό κρεμμύδι. 1 κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη μαγιά, το ελαιόλαδο και αρχίζουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε το νερό ενώ ανακατεύουμε συνεχώς. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μέτρια σφιχτό ζυμάρι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμο. Γράψτε μας τα σχόλια, τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Το σκεπάζουμε με μία πετσέτα και το αφήνουμε μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Σε μία λαμαρίνα φούρνου ή ένα ταψί, ρίχνουμε λίγο λάδι και το απλώνουμε παντού. Μεταφέρουμε εκεί το φουσκωμένο ζυμάρι και με τα χέρια μας το ανοίγουμε ώστε να καλύψει τον πάτο του ταψιού. Το πάχος του, αφού απλωθεί, θα πρέπει να είναι περίπου μισό εκατοστό. Με τα δάχτυλά μας κάνουμε βαφουλώματα στο ζυμάρι. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και τη μισή ποσότητα από τη ρίγανη. Κόβουμε τις ντομάτες σε μέτριου πάχους φέτες και τις απλώνουμε πάνω στο ζυμάρι. Προσθέτουμε το κρεμμύδι σε ροδέλες. Ρίχνουμε από πάνω λίγο ακόμη αλάτι, πιπέρι και την υπόλοιπη ρίγανη. Ραντίζουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο. Μπορούμε να προσθέσουμε και μερικά φυλλαράκια φρέσκες ρίγανες. Ψήνουμε τη λαδένια σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει καλά το ζυμάρι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμο. Γράψτε μας τα σχόλια, τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.